Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, λέμε ακόμα, έτσι δεν είναι? Χρόνια πολλά, βεβαίως. Χρόνια πολλά. Με υγεία ελπίζουμε, γιατί βγαίνουν κάποιες έρευνες που μας ανησυχούν ιδιαίτερα για τον κορονοϊό. Αυτή την έρευνα που είδαμε, 20 χρόνια λέει μπορεί να επηρεάζει τον εγκέφαλό μας. Γερνά ο εγκέφαλος, λέει. Ναι. Μέχρι και 20 χρόνια. Όχι 20 χρόνια. Μας γερνάει, γερνάει ο εγκέφαλος 20 χρόνια. Για πείτε μας, τι είναι? Κοιτάξτε, ξέρετε, το να ερμηνεύσει κανένας τα ιατρικά δεδομένα και τα αποτελέσματα των ερευνών είναι πάρα πολύ δύσκολο και στη δικιά μας δουλειά, στο πανεπιστήμιο που εγώ διδάσκω και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, είναι ολόκληρη επιστήμη. Πώς μελετάω, πώς διαβάζω την έρευνα και πώς τη μεταφέρω στον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε ιατρική επικοινωνία και είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Αυτό που ξέρουμε γενικά για τους ιούς είναι ότι υπάρχουν αρκετοί ιοί που έχουν νευροτρόπο δράση, δηλαδή που δρούν στο νευρικό σύστημα. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ένα φαινόμενο. Δηλαδή, δεν είχαμε ποτέ έναν ιό που μόλυνε τόσους πολλούς ανθρώπους, νόσησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι και οι συνέπειες είναι πολλαπλασιαστικές. Θα σας έλεγα, επομένως, ότι για τους τηλεθεατές σας, να μην ανησυχούν όσοι περάσαν ήπια. Αυτοί που έχουν κάποιο κίνδυνο γενικά να εμφανίσουν μακροπρόθεσμες συνέπειες από την νόσηση με κορονοϊό είναι αυτοί που μπήκαν στο νοσοκομείο, που χρειάστηκε να πάρουν οξυγόνο, που διασωληνώθηκαν. Αυτοί είναι, γιατί έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση και φοβάμαι πως αυτές οι έρευνες ότι κάνει κακό στην καρδιά, κάνει κακό στον εγκέφαλο, τρομάζουν τον κόσμο, ο οποίος τρέχει συνέχεια, ψάχνει να βρει γιατρούς, ανησυχεί τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια. Ή υπήρχαν και πριν τον κορονοϊό. Σας θυμίζω, υπήρχε ο Κοξάκη, υπήρχε ο ΕΚΟ, ή που κάνουν. Που σκοτώνουν ανθρώπους δυστυχώς, η ανθρωπότητα, οι άνθρωποι συμβιώνουν με τους ιούς εκατομμύρια χρόνια. Πάντως για τον κορονοϊό, επιτρέψτε μου, έχουν ακουστεί πάρα πολλά και δεν έχουν ακουστεί απλά. Έχουν βγει έρευνες από πανεπιστήμια, όπως τώρα το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου οι επιπτώσεις μετά αφού νοσήσεις είναι σημαντικές και για πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, έχω την ευκαιρία, εκτός από τις έρευνες που διαβάζω καθημερινά, να έχουμε νοσηλεύσει περίπου 2.000 ασθενείς με κορονοϊό και να έχουμε ένα πολύ δραστήριο ιατρείο παρακολούθησης των ασθενών αυτών που παρουσιάζει το σύνδρομο Long COVID. Επομένως, έχω την αίσθηση από πραγματικά δεδομένα, από αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα στην κλινική μας, ότι τα περισσότερα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για σύντομο χρονικό διάστημα είναι απλά. Αισθάνονται καταβολή, πέφτουν τα μαλλιά τους, έχουν κακή διάθεση. Αυτοί που συνεχίζουν να έχουν προβλήματα, γιατί μου μιλήσατε για 20 χρόνια και έχω και εγώ υπόψη μου αυτή την έρευνα, είναι αυτοί που κινδυνεύουν, κάποιοι από αυτούς που περάσαν πάρα πολύ βαριά. Αυτό νομίζω πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές σας για να μην τρομάξουν. Πάντως είναι ανησυχητικό να διαβάζουμε ότι αν έχεις περάσει βαριά, όπως μας λέτε, τον κορονοϊό, μπορεί ο εγκέφαλός σου να γεράσει κατά 20 χρόνια. Δηλαδή να είσαι 30 και να είναι το μυαλό σου να είσαι 50. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ανησυχητικό, αλλά αυτό είναι ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούμε εμείς οι πνευμονολόγοι για να σας πούμε ότι αν καπνίζετε, παραδείγματος χάρη, καίτε τα πνευμόνια σας και τα γυρνάτε πολύ γρηγορότερα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί τον ιό δεν τον διάλεξες, ενώ το κάπνισμα το διάλεξες, αλλά τέτοιες μελέτες υπάρχουν στην πραγματικότητα. Κρατήστε αυτό που σας είπα. Ψυχραιμία, δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος που περνάει ήπια και ψυχραιμία. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Πώς πάμε τώρα με τον κορονοϊό, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ακούμε ότι μπορεί να έρθει μια νέα πιο θανατηφόρα μετάλλαξη. Εδώ βλέπουμε να έχουμε ανοίξει ως προς τα μέτρα. Άλλοι ειδικοί λένε κακώς το κάναμε, άλλοι λένε μα είμαστε σε πολύ μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένοι. Εσείς τι εκτιμάτε? Καταρχήν, ακούτε τους ειδικούς και ίσως και εμένα και να μην ακούτε τον Bill Gates, δεν είναι? Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να ακούσω κάποιον, ακούω κάποιον που έχει σχέση με το αντικείμενο και όχι κάποιον που έχει διάφορες εικασίες. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά και αυτό που νομίζω πρέπει να συνειδητοποιήσουν, να συνειδητοποιήσετε κι εσείς και οι τηλεθεατές σας, είναι ότι η πανδημία αλλάζει. Ο ιός άλλαξε, έγινε λιγότερο θανατηφόρος και περισσότερο μεταδοτικός σε κάθε του βήμα, σε κάθε του μετάλλαξη, και εμείς έχουμε αλλάξει, κυρία Ρέβη. Η πανδημία είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι κάτι σταθερό. Αν ήταν κάτι σταθερό, θυμηθείτε ότι τον Νοέμβριο του 2020 είχαμε θανάτους σε γιατρούς, σε νοσηλευτές. Το θυμάστε, έτσι δεν είναι? Ήταν πρώτες ειδήσεις. Προεμβολίο, θέλω να πω. Άρα, εμείς, ο ιός άλλαξε, σε αυτό συμφωνήσαμε, αλλά και εμείς έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, έχουμε εμβολιαστεί. Πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν περάσει ήπια την νόσο. Η Όμικρον, ας πούμε, ξέρετε, ανοσοποίησε τον πληθυσμό πολύ γρήγορα. Εκτιμάται από πολλές μελέτες, πάλι μελέτες λέω, ότι στην Ευρώπη μπορεί και στην Ελλάδα να έχουν κολλήσει περίπου η μισή στον πληθυσμό. Αρκετοί έχουν δηλωθεί, αρκετοί το περάσαν ήπια χωρίς να το καταλάβουν. Ασυμπτωματική, λοιπόν, βέβαια. Ασυμπτωματική. Ασυμπτωματική. Και εμείς, ξέρετε, τώρα αρκετοί από εμάς αισθανόμαστε ότι κρατάμε μια ασπίδα. Δηλαδή έχουμε αντισώματα και υπάρχουν τέτοιες μελέτες και στην Ελλάδα, από τη δικιά μας ομάδα. Θα ξαναπάμε, να σας πω, κύριε καθηγητά, όπως τα λέτε, θα ξαναπάμε σε νέο εμβολιασμό, σε νέο εμβόλιο?
Θα ξαναεμβολιαστούμε δηλαδή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τώρα έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι εκτιμάτε πολύ τις γνώσεις μου και όχι του Bill Gates τελικά. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω και σε πάντα αυτό. Πάντα με το χιούμορ σας. Ναι. Το πρώτο λοιπόν που θα σας έλεγα, αυτό που προσπαθώ να πω, είναι ότι έχουμε ανοσοποιηθεί και οι μελέτες λένε στον πληθυσμό μπορεί να είναι και 95%. Δηλαδή 9 στους 10, 95% ανθρώπους γύρω σας έχουν αντισώματα. Και γι' αυτό περνάνε και ήπια την νόσο. Και γι' αυτό εμβολιαστήκαμε εξάλλου. Τώρα με ρωτάτε αν θα πάμε σε ένα νέο εμβόλιο. Η αίσθησή μου είναι μάλλον ναι. Αυτό το βλέπω να γίνεται για μερικά χρόνια το φθινόπωρο με κάποιο εμβόλιο που πιθανότατα θα είναι προσαρμοσμένο στα στελέχη που περιμένουμε, κάτι ανάλογο που γίνεται με τη γρήπη. Mm-hmm. Αυτό που δεν μπορώ να πω και δεν μπορώ να το προβλέψω είναι αν θα αφορά το γενικό πληθυσμό ή αν θα αφορά τους ευάλωτους. Επειδή με ρώτησε η κυρία Ρεύη πριν, στα νοσοκομεία από τον Ιανουάριο και μετά έχουμε λιγότερες εισαγωγές και οι άνθρωποι που μπαίνουν είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με συνοσηρότητες. Πιθανότητα δηλαδή να εμβολιαστούν αυτοί. Και να μην εμβολιαστεί ο γενικός πληθυσμός. Είναι νωρίς ακόμα να το πει αυτό κανένας, αλλά με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο εμβόλιο από το φθινόπωρο. Για το ποιους θα δοθεί, θα το δούμε. Και να είναι και ετήσιο, όπως είναι και το εμβόλιο της γρήπης. Να μην μπαίνουμε στη διαδικασία κάθε τρεις και λίγο να κάνουμε δόσεις. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι μετά από μια μεγάλη πανδημία, είχαμε μια πανδημία το 2009 γρήπης, αν τη θυμάστε. Για τα επόμενα χρόνια συνεχίζουμε να έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία, κυρίως τους ευάλωτους. Άρα είναι λογικό να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, επειδή σας έχουμε, λίγο να μας βοηθήσετε, διότι δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για τη Θεσσαλονίκη, αυτή την τραγωδία που έφυγε από τη ζωή ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Μπήκε στο νοσοκομείο με πρισμένο τον αστράγαλο και το παιδί κατέληξε. Μας έλεγε νωρίτερα η τεχνική σύμβουλος της οικογένειας ότι ενδεχομένως το παιδί έπασχε από την νόσο Καβασάκι και στο φάκελο υπήρχαν και σημειώσεις για post-COVID. Κοιτάξτε, κύριε Ρεύη, δεν θα το κάνω αυτό, γιατί καταρχήν δεν είμαι πάνσοφος. Μιλάω για τα θέματα που διαβάζω και τα θέματα που βλέπω κάθε και μέρα. Το ξέρουμε, απλώς ξέρετε, επειδή είναι κάτι που μας σόκαρε. Ναι, κοιτάξτε, ο θάνατος ενός παιδιού πάντα σοκάρει, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα για ένα θέμα που δεν το ξέρω. Εγώ δεν είμαι παιδίατρος. Mm-hmm. Και δευτερευόντως, δεν ξέρω καθόλου τα δεδομένα του παιδιού και τον ιατρικό φάκελο. Για το Καβασάκι, πολύ... για την νόσο Καβασάκι, δηλαδή. Αυτό θέλαμε να μας πείτε. Λίγο να μας διαβάσετε. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια σοβαρή νόσο που συχνά στην παιδική ηλικία, αλλά να ρωτήσετε κάποιον πιο ειδικό από μένα και να κρατήσετε εμένα για αυτά που ξέρω, νομίζω.